Πάλι ο Δημήτρης. Για να Δημήτρη. Κοντά, κοντά. Δυνατά. Μπράβο. Συντροφιά. Τα κλαίω και θα πονώ και θα μ' ακούω το βουνό, γνωστό βουνό θα μείνω κι από τον κόσμο μακριά. Μπράβο Δημητράκη. Μπράβο Μίτσο. Και ένα πείμα να μας πει μετά. Ναι, άμα ξέρεις. Έτσι, Δημητρή, και ένα πείμα. Λοιπόν, να κάνω και μια διευκρίνηση. Όσον αφορά και το μεσημεριανό φαγητό, επειδή είπαμε για ναύπακο το πρωί του υποδείου, δεν καταλάβω, να ξέρετε ότι θα πάμε σε ένα χωριό, το Ευπάλιο, που είναι κάτω από το χωριό της Βαρνάκοβας, έτσι. Ναι. Yeah. Από το μοναστήρι της Βαρνάκοβας. Επιτάλιο. Θα ξαναπάει, ναι. Επιτάλιο. Τώρα πάμε για φράγμα και στη συνέχεια στο μοναστήρι της Βαρνάκοβας. Ναι, ναι. Παναγία Τιμήσεως είναι κοντά στο χωριό Καριές. Πολύ νερό από κάτω, δεν έχει το φράγμα, έτσι όπως όχι. Έχει νερό από κάτω, έχει το φράγμα, δεν έχει πέσει. Ναι, περνάει το περίσσευμα, περνάει γιατί, γιατί γίνουν όλοι το φράγμα. Λεύκα. Το χωριό Λεύκα είπαμε. Yeah.
είπαμε ένα πέναλτι. Δεν είπαμε. Γιώνα. Όχι, δεν είναι. Γιώνα. Απέναντι από εκεί. Ποιο βουνό είναι, πες ποιο βουνό είναι, απέναντι πες. Γιατρίνα, πες ποιο βουνό είναι. Όχι, κύριος Χρήστος. Η Γιώνα είναι ο Χρήστος. Η Γιώνα, πως περάσαμε από την Γιώνα. Απέναντι είναι εκείνο το βουνό. Μια παρένθεση για τη λίμνη. Εκεί που καθόμαστε σε ένα μαγαζί, ο ιδιοκτήτης μας είπε ότι εδώ, σε αυτό ήταν κάπως, ήταν τόσο έφορος που γινόταν μέχρι και μπανάνες. Εδώ ήταν η αρχαία αμφίπολη, η οποία είχε πολλά αγάλματα και οι επιτίδιοι τα πήγαν στους Δελφούς για τους δικούς τους λόγους. Επίσης, ζητήσανε το επιδοχή του Λιδωρικίου να πάρουν 10 λεπτά της εποχής εκείνης, ας πούμε ένα πολύ μηδαμινό τίμημα ως ανταποδοτικό για τον κάπο που χάσανε. Βέβαια αυτό δεν έγινε και σε ένα ανταποδοτικό τους φέρανε εδώ πέρα φυλακές. Αυτό μας είπε ένα ιδιοκτήτης ενός καταστήματος. Μήπως είναι και πάνω απέναντι. Όχι παιδιά, δεν ξέρω που είναι, δεν έχω πάει, δεν θα πάω να σας πω. Thank you.
Τώρα πρέπει να φέρνετε το φράγμα δεξιά μας. Ναι. Απέναντι στη λίμνη ρε, δεν τράγει. Δεν πέφτει την πεξινά. Δεν ξέρω, δεν πάρει, είναι απέναντι εκεί. Να πάμε κοντά, Δημήτρη, κοντά. Τα βαρύνια, δεν